Να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα. Δέξω αν είμαστε έτοιμοι να πάμε στο παράθυρο. Να πάμε λοιπόν στο παράθυρο, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Έχουμε την υπεύθυνη του Europe Direct Κομωτινής, την κυρία Λουίζα Σαλτσίδου. Κυρία Σαλτσίδου, να σας καλησπέρισω. Καλησπέρα. Την καλησπέρα μου και στους τηλεθεατές σας. Να είστε καλά. Ολοκληρώθηκε με επιτυχία, θα λέγαμε, η δράση του πρώτου European Zombie Mobility Roadshow. Τι έχετε να πείτε πάνω σε αυτό? Ποιο ήταν ο απόϊχος? Ναι, το Σάββατο πραγματοποιήθηκε, έγινε ο τελευταίος σταθμός στη Θεσσαλονίκη. Είχαν μεσολαβήσει οι επισκέψεις μας στην Αλεξανδρούπολη, στην Κομωτινή, στην Ξάνθη, στην Καβάλα και στη Δράμα. Πάνω από 1000 άτομα ενημερώθηκαν στο πλαίσιο αυτής της δράσης. Ως επιτοπλίστων νέοι, φοιτητές, άνεργοι νέοι που ενδιαφέρονται να δουλέψουν κυρίως εκτός Ελλάδος, επικεντρωμένα σε ομάδα στόχου ήρθαμε έτσι σε επαφή με το ΙΕΚ της Δράμας, τις επαγγελματικές σχολές του ΑΕΔ, όπου και εκεί είχαμε νέους σπουδαστές που μας επισκέφτηκαν στο πλαίσιο αυτών των δράσεων. Θεωρούμε ότι πραγματικά ήταν μια, θα έλεγα, πολύ πρωτοποριακή για την περιφέρειά μας δράση. Καταφέραμε και 3 κέντρα μαζί, δουλέψαμε και συγκεντρώθηκαν πολλοί εκπρόσωποι φορέων από φορείς οι οποίοι μπορούν πραγματικά να και να δώσουν πληροφορίες αλλά και να συμβουλέψουν τους ενδιαφερόμενους για όλα αυτά τα θέματα που έχουν να κάνουν με την απασχόληση και την κινητικότητα, με το βιογραφικό, με τη συνοδευτική επιστολή, με το πώς μπορεί να πάει κάποιος να δουλέψει μια άλλη χώρα. Θέματα πολύ πρακτικά και λόγω και της κατάστασης της οικονομικής πραγματικά είχαν αυξημένο ενδιαφέρον. Μάλιστα, πια που αναφερθήκατε στο αυξημένο ενδιαφέρον, ποια ήταν συνολικά τα ωφέλη των πολιτών και ειδικά των νέων πολιτών όπως αναφερθήκατε? Βασικά ενημερώθηκαν, έτσι, γιατί και αυτό το κομμάτι της ενημέρωσης είναι πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό ότι ενημερώθηκαν από εκπροσώπους αυτών των φορέων, άρα έχουν πλέον, μπορούν να μιλάνε άμεσα με αυτούς τους εκπροσώπους. Ενημερώθηκαν για τις δυνατότητες που παρέχονται σε αυτούς τους τομείς και πραγματικά θεωρούμε ότι ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για τους, όχι μόνο για τους νέους, αλλά γενικότερα για τους πολίτες, γιατί το ότι βρεθήκαν φορείς που οι περισσότεροι ήρθαν από την Αθήνα εκπρόσωποι φορέων, συγκεντρωμένοι, και ότι μπορούσαν άμεσα να επικοινωνήσουν οι ενδιαφερόμενοι με τους εκπροσώπους αυτούς, το θεωρούμε πολύ σημαντικό σε μια περιφέρεια που σε σχέση με το κέντρο είναι αρκετά απομακρυσμένη. Μάλιστα. Άρα αυτό εμείς κρατάμε ως θετικό και ήδη ετοιμάζουμε το βασικά, θέλουμε να κάνουμε ένα feedback να δούμε όλα αυτά θετικά αυτής της προσπάθειας και όσον αφορά τα αρνητικά, τι μπορούμε να βελτιώσουμε, ώστε να το επαναλάβουμε και του χρόνου. Μάλιστα. Κύριε Σαλτσίδου, τελειώνοντας, πλούσιες οι δράσεις του Europe Direct όλη τη χρονιά. Τι ακολουθεί από εδώ και πέρα? Καταρχάς, για την Παρασκευή, τώρα την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μήνα για την Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο, όλος ο Οκτώβης είναι αφιερωμένος σε αυτό το θέμα. Και στο πλαίσιο αυτό λοιπόν θα επισκεφτούμε το δεύτερο ΕΠΑΛ Κομωτινής και το ΙΕ Κομωτινής, όπου θα ενημερωθούν οι μαθητές και οι σπουδαστές σε θέματα ασφάλειας και ιδιωτικότητας στο διαδίκτυο,
ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανότητες έκθεσης τους σε κινδύνους. Μάλιστα. Και οι βασικές θεματικές θα έχουν να κάνουν με τα κοινωνικά δίκτυα και τις πολιτικές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, με θέματα που έχουν να κάνουν με το ηλεκτρονικό ψάρεμα εντός εισαγωγικών, με την ιδιωτικότητα και γενικότερα το δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης στα προσωπικά δεδομένα. Αυτό θα γίνει και θα γίνει με οπτικοακουστικό υλικό, με online παιχνίδια, γενικά με διαδραστικό τρόπο. Και να πούμε επίσης ότι στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μήνα για την Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο, όπου είναι μια εκστρατεία πανευρωπαϊκή για θέματα σε σχέση με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Το φετινό θέμα είναι για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο «Είμαστε όλοι υπεύθυνοι, στάσου, σκέψου, συνδέσου». Μάλιστα. Και μία άλλη δράση έτσι άμεσα είναι ετοιμάζουμε μία, σε συνεργασία με τους νέους Ευρωπαίους Φεντεραλιστές μία ημερίδα που έχει να κάνει με την τρομοκρατία, με την ριζοσπαστικοποίηση και την τρομοκρατία στην Ευρώπη, λόγω και των ισλαμιστικών εξτρεμιστικών απειλών. Θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ από τα πολύ επίκαιρα και πολύ φλέγοντα θέματα που απασχολεί το διάστημα αυτό την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά είναι άμεσα τα οποία ενδιαφέρουν σε όλες αυτές τις δράσεις που αναφέρετε. Ετοιμάζουμε. Μάλιστα. Ναι, κοιτάμε να είναι θέματα πραγματικά που είναι και πρακτικά και χρήσιμα και για προβληματισμό. Μάλιστα. Και για την καθημερινότητα του πολίτη. Μάλιστα. Κυρία Σαλτσίδου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Εγώ σας ευχαριστώ που μας δίνετε βήμα για να προβάλλουμε και να επικοινωνούμε τις δράσεις μας με τους συμπολίτες μας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας νύχτα.